Αδελφοί, η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με χαρά σας καλωσορίζει απόψε στην πρώτη εκδήλωση των 20 Παυλίων. Στην εκδήλωση με τίτλο «Παύλιες μουσικές και ποιητικές ψηφίδες» που εγγενιάζει απόψε την έναρξη των φετινών Παυλίων που συμπληρώνουν 20 χρόνια ζωής και δημιουργίας στην τοπική μας εκκλησία και κοινωνία. Και να τον αγιάσει ολοτελή, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος. 20 χρόνια προσφοράς στο Θεό και στον άνθρωπο. Τα Παύλια, με τις ποικίλες επιστημονικές, καλλιτεχνικές, εκδηλώσεις, αθλητικές, λατρευτικές, με την ευρύτατη κοινωνική παρέμβαση, με τις εκδηλώσεις που διακονήθηκαν από πολλούς εθελοντές, απέδειξαν ότι οι Βεριείς, οι κάτοικοι της γης της Σημαθίας, αγαπούν και τιμούν τον Απόστολο Παύλο. Πριν από 20 χρόνια, άματι αναλήψη των ιερών του καθηκόντων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Παντελεήμων, καθιέρωσε τον ιερό αυτό θεσμό των Παυλίων, ως θεσμό τιμής και μνήμης του ιδρυτού της τοπικής μας εκκλησίας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κορινθίους, τους είπε ότι «Εάν μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ αλλού πολλούς πατέρας, εγώ γάρ, δια του Ευαγγελίου, εν Χριστώ Ιησού ημάς εγέννησα». Πατέρας μας για την πίστη ο Απόστολος Παύλος. Και με αυτά τα υλικά αισθήματα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας καθιέρωσε τα πρώτα Παύλια. Και μέσα στην πάροδο των χρόνων αποδείχθη ότι ο Απόστολος Παύλος ευλόγησε αυτή την προσπάθεια και ότι ο λαός της Σημαθίας την αγάπησε και την υποστήριξε. Και έτσι, με την χάρη του Θεού, βρισκόμαστε σήμερα στην έναρξη των 20 Παυλίων. Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο, τον εμπνευστή και δημιουργό των Παυλίων, να χαιρετήσει την απόψινή μας εκδήλωση. Αγαπητοί πατέρες, κυρία Βουλευτής, κυρία Δήμαρχε, ενδοξότητε στρατηγέ, κύριε διοικητά της πυροσβεστικής, αγαπητοί μου αδελφοί, ένας νέος κύκλος άνοιξε σήμερα το πρωί με τη Θεία Λειτουργία στο βήμα του Αποστόλου Παύλου. Ο κύκλος των 20 Παυλίων, των λατρευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που κάθε χρόνο αφιερώνει ευλαβώς τον Απόστολο και διδάσκαλό της, στον Απόστολο των Εθνών, Απόστολο της Ελλάδος, Ιερά Μητροπολή μας. Όταν πριν από 20 χρόνια αποφασίσαμε να αφιερώσουμε για πρώτη φορά στον Απόστολο Παύλο, τον ιδρυτή της τοπικής εκκλησίας μας, μία σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιούνται κατά τον μήνα Ιούνιο, και θα πλαισίωναν τις λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη ιερά μνήμη του, δίδοντας εις αυτή το όνομα Παύλια, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι οι εκδηλώσεις αυτές σύντομα θα γινόταν θεσμός, γνωστός και προσφυλής, όχι μόνο εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, όχι μόνο εντός του πλαισίου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο, ο οποίος κατέτος αποστέλει τους εκπροσώπους του εις την Ιερά Μητρόπολη μας προκειμένου να συμμετάσχουν στα Παύλια και να τιμήσουν μαζί μας τον Απόστολο των Εθνών, τον κορυφαίο Απόστολο Παύλο. Η συμπλήρωση 20 ετών από τα πρώτα Παύλια μας παρακίνησε να τιμήσουμε αυτή τη σημαντική για την τοπική μας εκκλησία και την ημαθία επέτειο, αφιερώνοντας τα 20 Παύλια σε αυτήν ακριβώς την 20ετία των Παυλίων, για να τιμήσουμε και με τον τρόπο αυτό τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος επί 20 χρόνια εμπνέει και καθοδηγεί την προσπάθειά μας. Ο κύκλος των 20 Παυλίων άνοιξε λοιπόν σήμερα το πρωί με τη Θεία Λειτουργία. Μέσα όμως αυτόν το νέο κύκλο ανοίγει απόψε και ένας άλλος, ο κύκλος των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οποίος έχει φέτος μία
ιδιαίτερη σημασία, καθώς το θέμα των φετινών 20 Παυλίων, που συμπληρώνουν τον πρώτο ευλαβή κύκλο της προσφοράς μας προς τον ουρανοβάμωνα Απόστολο Παύλο, είναι Παύλια και πολιτισμός. Γι' αυτό και απόψε δεν θα περιοριστούμε όπως άλλοτε σε έναν απολογισμό του έργου της Διακονίας του Λόγου του Θεού κατά το εκκλησιαστικό έτος που ολοκληρώνεται, αλλά θα κάνουμε μία αναδρομή στη Διακονία του Παυλίου Λόγου, όπως εκφράστηκε μέσα από την ποιητική έμπνευση και τη μουσική σύνθεση στις εκδηλώσεις των Παυλίων κατά την 20ετία που συμπληρώνεται φέτος, με τη συμμετοχή του συνεργάτου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, κυρίου Δημήτρου Μπρούχου. Γιατί ο σεβασμός και η αγάπη μας προς τον Μεγάλο Απόστολο δεν είναι χαλκός ηχών ή κύμβαλων, αλλά λάζων, είναι πεάνας δόξης και τιμής προς την έβυχη σάλπιγγα του Θείου Λόγου που ήχησε στην πόλη μας, είναι ένος και δοξολογία προς τον Θεό και τον κλητό του Απόστολο. Είναι ηκεσία και προσευχή προς Αυτόν που δεν έπαυσε ποτέ 20 αιώνες τώρα να προσεύχεται διηνεκώς στο θρόνο της Χάριτος προς τον Δομήτορα της Εκκλησίας Χριστό και Κύριο του Αμπελώνος για την άμπελο ταύτη την οποία φύτευσε και γεώργησε με το κήρυγμά του. Σ' Αυτόν τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο, το στόμα του Χριστού, την κυνήρα του Αγίου Πνεύματος, ανήκει μετά τον Θεόν η τιμή και ο έπαινος, γιατί μας αξίωσε να του προσφέρουμε κάθε χρόνο, επί 20 χρόνια, τα Παύλια. Να του προσφέρουμε τα ψελίσματα της ψυχής μας και τις ψηφίδες της αγάπης μας, της ψυχής και της αγάπης όλων των συντελεστών των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν κατά την διαρρεύσασα 20ετία και όλων όσων με ποικίλους τρόπους ενίσχυσαν την προσπάθειά μας. Παύλιες, μουσικές και ποιητικές ψηφίδες είναι ο τίτλος της απόψινής εκδηλώσεως που θα μας θυμίσει, αν και δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κανείς, ότι αποτυπώνεται στην ψυχή και αποτελεί απόσταγμα αγάπης της ψυχής των δημιουργών του. Κάποιες μόνο από τις μουσικές και τους στίχους που γράφηκαν και ακούστηκαν στα Παύλια τα προηγούμενα χρόνια. Θα μας θυμίσει με τη βοήθεια και τη συμμετοχή του διακεκριμένου ηθοποιού κυρίου Γρηγόρη Βαλτινού, τον οποίον από καρδίας ευχαριστώ, διότι απεδέχθη την πρόσκληση και πρόθυμα συμμετέχει στα 20 Παύλια. Επίσης, του πολυβραβευμένου ποιητού των ορατορίων που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας Ναούσης και Καμπανίας και παρουσιάστηκαν στα Παύλια τα προηγούμενα χρόνια, κυρίου Δημήτρη Μπρούχου, εκλεκτού συνεργάτου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αλλά και των εκλεκτών καλλιτεχνών, κυρία Μέρη Δούτσι και κυρίου Κώστα Πατσιά, αλλά και με τη συμμετοχή της πρόθυμης πάντοτε χοροδίας του Οδείου Ναούσης, υπό την διεύθυνση του αγαπητού και εκλεκτού φίλου Δημήτρη Παρόλα, προς τους οποίους και εκφράζουμε τις ολόθερμες ευχαριστίες μας για τη συμβολή του στην απόψινή εναρκτήρια εκδήλωση των 20 Παυλίων. Θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλουμε στον μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον κύριο Μίμη Πλέσσα, που τίμησε τον Απόστολο Παύλο και την Ιερά Μητρόπολη μας με την έμπνευση και την αγάπη του, αλλά και τον επίσης εξαίρετο συνθέτη, κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον συνθέτη του ορατορίου «Ο χαλασμός της Νάουσας», αποσπάσματα από το οποίο θα ακουστούν απόψε, μαζί με τα αποσπάσματα από τα ορατόρια που συνέθεσε ο κύριος Μίμης Πλέσσας. Η ευχαριστία μας
απευθύνεται και προς τον Δήμο της Βερίας για την παραχώρηση της ωραίας αυτής αιθούσης κάθε χρόνο στις εορτές των Παυλίων. Και προς όλους εσάς αγαπητοί μου, που τιμάτε απόψε με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή και ιδιαίτερα τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο. Σας ευχαριστώ. Παύλιες μουσικές και καλλιτεχνικές ψηφίδες. Μία καλλιτεχνική αναδρομή στα προηγούμενα χρόνια των Παυλίων μέσα από τη μουσική και από τον λόγο. Γνώριμος ο χώρος, γνώριμο το βήμα, αλλά και τα συναισθήματα που μοιράζομαι μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Καρπός εύχυμος και θυμίαμα εύωσμο για έναν πνευματικό δημιουργό, η διαχείριση του προνομίου της έμπνευσης, όταν ως χάρισμα και ως δώρημα το προσφέρει απλόχερα στους εν Χριστώ αδελφούς του, στους συνανθρώπους, στο κοινό, εσάς. Τα Παύλια. Εκδήλωσης ιών φιλοπατώρων αποδεικνύουν φυσική ευγένεια και συνιστούν ωραίο παράδειγμα προς μίμηση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Μεταξύ των ποικίλων εκδηλώσεων λατρευτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, των αφιερωμένων στη μνήμη του ιδρυτού της Καθελλάδα Εκκλησίας Αποστόλου Παύλου, ξεχωρίζει η διοργάνωση της κορυφαίας επιστημονικής εκδηλώσεως των Παυλίων, επισημαίνει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος. Θεωρώ ότι η έμπνευση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερίας να θεσμοθετήσει και θεσμοποιήσει τις εκδηλώσεις των Παυλίων στη Μητρόπολη του είναι μια θεάρεστος πράξης, η οποία αξίζει τον έπαινό μας και την βαθύτατη εκτίμησή μας. Είναι
ο απόϊχος των λόγων του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χριστοδούλου. Πραγματικά, 20 χρόνια παύλια και είναι σαν χθες που πρωτοξεκινούσαν με στόχο, με προοπτική, με όραμα. Μια διαδρομή που έγινε ταξίδι. Από κουκίδα στο χάρτη της καρδιάς και του τόπου έγινε σημείο αναφοράς και σήμα κατά τεθέν ως πολυσήμαντο ετήσιο γεγονός όχι μόνο για την πόλη της Βέρειας, όχι μόνο για ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη χριστιανική οικογένεια. 20 χρόνια. 20 χρόνια συνέδρια, 20 χρόνια εκδηλώσεις. 20 ξεχωριστά θέματα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο ως θεσμός με διεθνή ακτινοβολία και ευρύτατη κοινωνική και επιστημονική αναγνώριση. Ο Χριστός στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος και ο αρχαίος πολιτισμός. Ο Απόστολος Παύλος και το φυσικό περιβάλλον. Ο Απόστολος Παύλος και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ο Απόστολος Παύλος και η Μακεδονία. Ο Απόστολος Παύλος και η Βέρεια. Η Βέρεια. Κάπου εδώ ξεκινάει και το δικό μου ταξίδι στο θεσμό. Ευλογία Κυρίου και ευνοία Θεού εδόρισαν στην ταπεινότητά μου την έμπνευση και τη δυνατότητα να αξιωθώ, να αρθρώσω λόγο έμετρο. Ύστερα από την εμπιστοσύνη και την αγάπη με την οποία με περιέβαλε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσος και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, με το επιτελείο των εκλεκτών συνεργατών του, αναθέτοντάς μου τη συγγραφή και την παρουσίαση πρωτοτύπων έργων με θέματα που διεύρυναν τους ορίζοντές μου, αποκαλύπτοντας καινούργιες πηγές εμπνεύσεων και ως εκ τούτου πνευματικής δράσης. Για το λόγο αυτό, αισθάνομαι την ανάγκη από μέσης καρδιάς να του απευθύνω βαθυσεβάστος και ευγνωμόνος ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η συγκομιδή των παυλίων έργων μου, με την αλήθεια των γεγονότων που εξιστορούν και αποτυπώνουν, θεωρώ ότι συμβάλλει κατ' ελάχιστον στη διατήρηση της θρησκευτικής μας κληρονομιάς και της εθνικής μας μνήμης. Απόστολος Παύλος, το σκεύος της εκλογής. Ένα χρυσό σκεύος αγιότητος, ένα ταμείο αρετών και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, από το οποίο οι πιστοί αντλούμε δωρεάν τη χάρη του Θεού. Εδώ, στη Βέρεια, κατέφυγε διωγμένος από τους Θεσσαλονικείς, μεταφέροντας το Λόγο του Θεού. Στη Βέρεια, στη Βέρεια ο σπόρος θα καρπίσει. Εδώ καλοδιάθετοι οι κάτοικοι ακούν με έμφυτη ευγένεια κι ο σάκος θα γεμίσει. Δεν πρέπει άνθρωποι, άνθρωπο, ποτέ τους να δικούν. Κι ο σπόρος κάρπισε. Ο λόγος κάρπισε. Οι Βερείς ευγενέστατοι εδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας. Τότε ήταν 51 χρόνια μετά Χριστόν και από τότε περισσεύει η χαρά και αθροίζεται η ελπίδα για το καλύτερο που έρχεται σαν νέα άνοιξη, έχοντας περάσει μέσα από πολλούς χειμώνες. Η φωνή εσώπα.
κι όλα τα
Για το Θεό
Μέσα στα χρόνια. Θέματα επίκαιρα και συνάμα διαχρονικά προσθέτουν το δικό τους λιθαράκι στο οικοδόμημα της γνώσης. Εκκλησία και κοινωνία κατά τον Απόστολο Παύλο, Παύλια θεολογία και σύγχρονη ιδωλολατρία, η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο, ελευθερία και ευθύνη κατά τον Απόστολο Παύλο, από τον Απόστολο Παύλο στον Ιερό Χρυσόστομο. Και εδώ, ένας μεγάλος για μένα σταθμός. Οι Άγιες Μνήμες, μια ποιητική και μουσική μονογραφία. Την έμπνευσή μου την άντλησα από τη γενοκτονία των Ελλήνων του μαρτυρικού Πόντου και από τη μορφή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που συνδέθηκε με τον Πόντο, αυτό το φρικτό Γολγοθά της νεότερης ιστορίας μας, καθώς ο Πόντος υπήρξε ο τόπος της εξορίας του. Ποτέ πια γενοκτονία είναι το μήνυμα και αποτελεί την ηχηρή διεκδίκηση μιας συγγνώμης. Αγιάζουν οι μνήμες όταν κρατούν ζωντανά τα χρώματα της αποθυμιάς και του νόστου. Πρόσωπα, καταγραφές, γεγονότα, συμβάντα, ξεριζωμοί, καταστροφές, απώλειες περιουσιών, προσώπων, πατρίδων. Τα παιδιά που έγιναν πια οι μεγάλοι ανοίγουν την αγκαλιά τους σε καινούργια παιδιά
μεταφυτεύοντας με ένα άγγιγμα ή με ένα δάκρυ το αμάραντο ρόδο των βιωμάτων που έσκαψαν ψυχές και σώματα, μεταγγίζοντας την ιστορία σαν Άγιο Αίμα και μοιράζοντάς την σαν Άγιο Φως από γενιά σε γενιά. Ό,τι έγινε θα ξαναγίνει αν δεν κρατήσουμε γερά μέσα στο σκαρί μας το κατάρτι της πίστης και φυλαγμένη καλά στην καρδιά μας την εθνική μας κληρονομιά σαν παρακαταθήκη. Έτσι αρμενίζουμε μέσα στα χρόνια και ο ψήφυρος γίνεται φωνή και η φωνή κραυγή πως τίποτα δεν χάθηκε ακόμα. Όλα είναι εκεί και θα ρίσεις πως περιμένω, προσβλέποντας σε μια δικαίωση, σιγανή και ταπεινή και νύμφη ανύμφευτη. Πέρασαν τα χρόνια, οι παλιοί έχουν φύγει, θάμπωσαν οι μνήμες, μεγαλώσαν τα παιδιά. Ίδιο μου στα βράδια το παράπονο με πνίγει και στον ίδιο χάρτη καρφωμένη η καρδιά. Άμυρες πατρίδες και αλύτρωτος αγώνας. Πόντος, μικρασία και ζωή σε μια κλωστή. Πέρασε με ψέματα σχεδόν ένας αιώνας. Μείναν αναπάντητα, αμέτρητα γιατί. Και η Παναγιά της προσφυγιάς από τον καπνό της πυρκαγιάς όλες τις ρήμες στις 19 κάθε Μαγιού κρατάει στη φλόγα ενός κεριού τις Άγιες Μνήμες. Αλυσμόνη την πατρίδα.
καινούργια πατρίδα κι άνα σε μια, μα δεν μου μυρίζουν τα για σε μια. Στην αυλή μας έπεφταν τα αστέρια και μοιάζαν αλλιώς τα καλοκαίρια. Πώς να πιεις νερό σε ξένα καινούργια σελίδα ματογραφτό, μελάνι σαν αίμα βγαίνει καυτό. Ο ουρανός που στον ήρω μου έρθω, σαν γαλάζιος δρόμος που τον σαν σκιές πηδούν κι εγώ τις κρύβω μη τις δουν τα ξένα μάτια. Κλειστό της μοίρας το λευκό το χείλι και το παράπονο μικρό στα χείλη, μείναν μονάχα οι λιγμοί με μαυαμένη στιγμή. Με μαυαμένη στιγμή.
Παλιά κυρά, στα χρόνια μου τα γκρίζα, σύρνεις της μοίρας όλους τους χορούς. Η πιο βαθιά για μένα είσαι ρίζα, που με κρατάει σε όμορφους καιρούς. Με τους καημούς σου στέριωσες ελπίδες και ένα φιλί στα μάτια χωρισμού, η πιο μεγάλη από όλες τις πατρίδες, για τη στιγμή να ζεις του γυρισμού. Και ένα μικρό ξυπόλυτο χαμίνι, τα βράδια κλαίει στις καρδιάς μου τις γωνιές, απ' την πατρίδα ό,τι έχει μείνει, ένα γεράκι στου ουρανού τις γειτονιές, ένα γεράκι στου ουρανού τις γειτονιές. Φθηνό στους δρόμους πανοφόρη και μια πληγή βαθιά σου για σταυρό, στις μοναξιάς κλεισμένη το βαπόρι, κι εγώ ακόμα ψάχνω να σε βρω. Στις φλόγες πίσω έμεινε η ζωή μου και τώρα σε καινούργιες εποχές σε παίρνω ανάσα στην αναπνοή μου, όταν στα μάτια πιάνουν οι βροχές. Και ένα μικρό ξυπόλυτο χαμίνι, τα βράδια κλαίει στις καρδιάς μου τις γωνιές, απ' την πατρίδα ό,τι έχει μείνει, ένα γεράκι στου ουρανού τις γειτονιές, ένα γεράκι στου ουρανού τις γειτονιές. Και τώρα σε καινούργιες εποχές. Ακολουθώντας τις δύσβατες εποχές της απαξίωσης αρχών και αξιών και της αποξένωσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, πάντα επίκαιρος παραμένει ο λόγος του κλεινού Αποστόλου. Τα Παύλια παρακολουθούν τις εξελίξεις με άγρυπνο βλέμμα και στεγάζουν ανάλογα θέματα, θέλοντας να δώσουν το στίγμα της κοινωνικής τους παρέμβασης. Ο άνθρωπος κατά τον Απόστολο Παύλο, η γυναίκα κατά τον Απόστολο Παύλο, η οικογένεια, Παύλια θεολογία και σύγχρονη θεώρηση, η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο, ξενοφοβία και φιλαδελφία κατά τον Απόστολο Παύλο. Αυτό το τελευταίο θέμα, ξενοφοβία και φιλαδελφία, χόρδισε την ψυχή μου και γεννήθηκε η ελεγία για τον ξένο και αδελφό. Και ακόμα, από τη συντριβή του νοήματος της έννοιας της αναισθιότητος μέσα μου, γεννήθηκε η ποιητική σύνθεση ως πολυφωνικό μουσικό δρόμενο «Ανέστιος σε ξένη γη». Ελεγία για τον ξένο και αδελφό. Ξενοφοβία. Αλήθεια, ο αιώνιος ξένος, τον οποίον όλοι οι γνωστοί εγκατέλειψαν, δεν κρούει σταθερά τη θύρα της καρδιάς μας. Άραγε, θα το ανοίξουμε ποτέ? Δώσμη τούτων των ξένων, τον ενίδαση κρεμάσαντα την γη. Δώσ' μου τούτων των ξένων, ορατών και αοράτων την πηγή. Ο Υιός και Θεός μου θρυνεί η Παρθένος και θαρρεί
και μεγαλύνει. Ο Υιός και Θεός μου. Πειράτες πλάχνα και καρδιά βοά και σβήνει. Θεατές φοβισμένοι, όπως πάντα οι τιμητές στιγμών μοιραίων, άφαντοι και κρυμμένοι, φυσικά, δια των φόβων των Ιουδαίων. Ανέστιος σε ξένη γη, οδηγούμε σε κράτος δακρύων, εσάπησαν την ψυχή μου οι μόλοπες της αφροσύνης, σε σκιές και σε λάθη ανάμεσα με εκβιάζει μια θολή συγκατάβαση. Θεμελίωσα στη θάλασσα την ψυχή μου. Κατασκήνωσα πολλές φορές την πλάνη των αμέτρητων πολέμων πιστός στρατιώτης. Παραστάσεων αγοραίων θειασότης. Των ελπίδων ηρώδης που δεν πρόλαβαν να σε δοξάσουν μεγαλώνοντας. Μη μ' αφήσεις, Κύριε. Μη μ' αφήσεις ούτε μια στιγμή από την πρόνοιά σου. Ποτέ μη αποστρέψεις το βλέμμα σου από την άγωνη, πικρή, σκυφτή ζωή μου. Ανυπόδητος σε άνυδρη γη περιφέρομαι. Τη φτωχή μου καλύβα την έκαψα. Δεν έχω πλέον φίλους και δικούς μου. Κύριε, άνθρωπο, ούκ έχω. Κύριε, άνθρωπον, ούκ έχω. Μη μ' αφήσεις τον φαύλο, ακατοίκητο στον έρημο χρόνο. Στο φοβερό σου βήμα προσβλέπω, προστοκώντας κι εγώ μια ανάσταση, ανέστιος, σε ξένη γη. Τον χαμένο ζητώ εαυτό μου. Και έρχεται η ώρα του διγενή. Η ώρα της αναμέτρησης στα μαρμαρένια αλόνια με το χαμό, με μόνο ψύχωμα την πίστη στο βωμό του χρέους. Ο Άγιος λαός μας καταγράφει αιώνες τώρα ανάλογες στιγμές. Μια από αυτές, η ηρωικότερη ίσως στην τραγικότητά της, είναι στην νεότερη ιστορία μας ο χαλασμός της Νάωσης. Χαλασμός, ολοκαύτωμα, θυσία. 1241 νεομάρτυρες και εθνομάρτυρες, Νάουσα, λέξεις βγαλμένες από το σεντούκι του χρόνου, σκονισμένες από τις αθέλητες ή ηθελημένες ιστορικές υποτιμήσεις. Περπάτησα πολύ στις ρούγες και στις γειτονιές του τόπου. Συνομίλησα με τα γέρικα δέντρα. Ένιωσα το ρίγος στις φυλλωσιές του ανέμου. Μύρισα το χώμα μετά τη βροχή που έβγαζε πατημασιές βημάτων και χρόνων που δεν θα ξανάρθουν. Άκουσα παλιούς να μιλάνε στους δρόμους. Επισκέφτηκα τον τόπο θυσίας. Είδα τα πρόσωπα των γυναικών να μου χαμογελάνε από το απειρόβλητο του ουρανού σαν να μου λέγαν εμείς. Το χρέος μας το πράξαμε απέναντι στην τιμή και στην υπόλοιψη της καταγωγής μας. Κι είδα τις 1241 ψυχές, τους μάρτυρες της πίστης και του έθνους, να σεργενούν αναπαμμένοι στον κάμπο, στην Αράπιτσα και από εκεί στις γειτονιές των Αγγέλων. Γιατί τι άλλο είναι ο Έλληνας από πολεμιστής, νοικοκύρης, άρχοντας, φίλος, που έχει μάθει να διεκδικεί, να μάχεται, να κερδίζει, να χάνει, μα προπάντων να συγχωρεί. Από αυτόν τον ανώνυμο Έλληνα και Ελληνίδα, Μακεδόνα και Μακεδόνισσα, Ναουσαίο και Ναουσαία του χρέους, που αψήφισε απειλές και κάτεργα, βασανισμούς και τυραννίες, που πάλεψε με νύχια και με δόντια να κρατήσει ψηλά το λάβαρο της εθνικής αξιοπρέπειας,
είναι εμπνευσμένο το έργο «Ο χαλασμός της Νάουσας» 1822 μετά Χριστόν. Τιμή και δόξα στα κορμιά που λιονταρίσαν, σταυρό κρατώντας το σπαθί στα δυο τους χέρια. Σα φυλακτό φοράμε αυτό που μας χαρίσαν, κι είναι τα μάτια τους που λάμπουν με τα στέρια. Λάος Ανέστη, Ελλάς Ανέστη. Σε κορφολογία
φώτισαν μοίρες, ξεμάτωσανε καημοί. Σε σκουριάσανε αλμύρες, σε τελειώσαν στεναγμοί. Σε κορφολόγησαν μοίρες, ξεμάτωσανε καημοί. Τώρα ανασκλημένος τείχος, τώρα ανασκλημένος τείχος και κομμάτι από γυαλί. Ήσουν ήλιος και φεγγάρι, η μεγάλη μου στιγμή, τώρα ξύλο και λιθάρι και στο μέσα κορφολογήσαν μοίρες, ξεμάτωσανε καημοί. Σε σκουριάσανε αλμύρες, σε τελειώσαν στεναγμοί. Σε κορφολογήσαν μοίρες, ξεμάτωσανε καημοί. Τώρα ανασκλημένος τείχος, τώρα ανασκλημένος τείχος και κομμάτι από γυαλί.
τόσο ψηλά είναι τα βουνά. Κι όσοι κι αν έχουν κλείσει μονάχα η πίστη
πάει να πει. Τι πάει να πει ορμή και γενναιότητα. Οι Έλληνες το πλήρωσαν με αίμα. Κρατώντας τη στην αρχαία τους ταυτότητα, πολέμησαν με αλήθεια και με ψέμα. Τι πάει να πει, τι πάει να πει αλήγιστη συνείδηση και σβέργο στο ζυγό που δε σηκώνει. Απ' τους αιώνες, απ' τους αιώνες έρχεται σαν είδηση θεριό στα σωθικά που δε νερώνει. See you.
20 χρόνια Παύλια, λοιπόν. 20χρονα γενέθλια. Συνήθως, στα γενέθλια προσφέρονται δώρα. Από όλα τα καλά, λοιπόν, που γέμισε το δυσάκι του ταξιδιού μου αυτός ο θεσμός, ένιωσα ότι στα γενέθλιά του έπρεπε κι εγώ κάτι να του δωρήσω. Ανεξάρτητο από θεματικές ενότητες, ανεξάρτητο από όσα έχω κάνει για αυτόν μέχρι τώρα. Να προσθέσω μια ακόμα Παύλια ψηφίδα που να μείνει στο χρόνο, αναδεικνύοντας τη μορφή του Αποστόλου των Εθνών, το λόγο του σκεύους της εκλογής και την προσωπικότητα του εμπνευσμένου αυτού θεσμού. Έτσι λοιπόν, ήγηρα έτοιμα και με θεία φώτιση συνέθεσα τον ύμνο των Παυλίων. Τον καταθέτω για πρώτη φορά απόψε εδώ, στην αγάπη σας, ως ελάχιστη ανταπόδοση στην ευκαιρία που τα Παύλια προσέφεραν στην εξέλιξή μου ως πνευματικού δημιουργού, αλλά και ως ανθρώπου. Ο ύμνος των Παυλίων. Της Ιεράς μας Μητροπόλεως, αΐζωος θεσμός, Βερίας, Ναούσης, Μακιακαμπανίας, καρπός της Θείας Χάριτος και των πιστών δεσμός, της μιας μοναδικής Μακεδονίας. Πολύφωτοι φωστήρες θεολογίας και τεχνών συγγράφουν του θεσμού την ιστορία. Εις κλήρων ευσεβέστατων και ευλαβή λαών του ποιμενάρχου μας σεμνή η ποιμαντορία. Παύλια, 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 στο βήμα του Αποστόλου των Εθνών η λειτουργία. Παύλια, του σκεύους εκλογής η ευλογία. Της Ιεράς μας Μητροπόλεως αστήρευτη πηγή, ο Παύλιος λόγος, μύρο που αναβλύζει. Παντού στέλνει το μήνυμα ηχηρό σ' όλη τη γη, πως στέργει η αγάπη και αναβαπτίζει. Συμπόσιο της πίστεως, πανήγυρης λαμπρά, λαϊκών και αρχιερέων η χωρία. Συρμός αναδυφίσεων και εν Χριστώ χαρά, του ποιμενάρχου μας σεμνή η ποιμαντορία. Παύλια, 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 στο βήμα του Αποστόλου των Εθνών η λειτουργία. Παύλια, του σκεύους εκλογής η ευλογία. Καρπός Χριστίας
Ευχαριστώντας πολύ τους εντελεστές για την όμορφη αυτή καλλιτεχνική αναδρομή στα Παύλια, παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο να αποδώσει τις τιμητικές διακρίσεις. Θα μου επιτρέψετε να τιμήσω τον κύριο Βαλτινό πρώτα, διότι για πρώτη φορά μετέχει στα Παύλια με πολλή διάθεση, όπως το αυτοαρέσκω. Κύριε Βαλτινέ, εσείς θα είχατε κοιμηθεί πολλά της, αλλά δεν ξέρω αν κοιμηθήκατε από την Μητρόπολη. Έτσι λοιπόν θα τιμηθείτε από την Μητρόπολη μας με το χρυσό μετάλλιο του Αποστόλου Παύλου. Επίσης, ό,τι και να πω για τον κύριο Προύχο είναι λίγα, διότι τα απολαύσαμε όλοι, όχι σήμερα μόνο, τόσα χρόνια τώρα. Θα του προσφέρουμε το αναμνηστικό των 20ών Παυλίων. Και είμαι χαρούμενοι να του προσφέρουμε και το μετάλλιο των 20ών Παυλίων, το οποίο δεν ήρθε ακόμη. Επίσης, παρακαλώ τον πρόεδρο του Οδείου Ναούσης. Είναι εδώ? Εδώ ήταν. Έλα, κύριε πρόεδρε. Στον αγαπητό μας Δημήτρη Παρόλα. Βέβαια, για προσώπους υπηρούμε την παροδία. Ladies first, η Μαρία Δούτσι, η οποία είναι δικό μας παιδί. Δεν ήταν καταπληκτική? Θα πω κάτι, με συγχωρείτε με. Ξεπέρασε την πρώτη εκτέλεση. Συγχωρείς. Και τον κύριο Κώστα Πατσιά, που και εκείνος με πολύ αγάπη συμμετέχει σε δηλώσεις. Και όλους σας, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για το κουράγιο που μας δίνετε να συνεχίσουμε τα Παύλια. Χρόνια πολλά. Να υπενθυμίσουμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη 7 η ώρα στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Σύγχρονες μορφές της Εκκλησίας». Θα είναι μια ημερίδα αφιερωμένη στον μακαριστό Αγιορείτη Γέροντα Γαβριήλ το Διονυσιάτη.